Ουσιαστικά, να είστε καλά, ουσιαστικά η μισή πρόταση χθεσινή τη δική σας για ολικό lockdown έγινε αποδεκτή, κύριε Ελευθερίου. Δηλαδή εσείς λέγατε για 14 μέρες, πάμε στις 7 τέλος πάντων. Εντάξει, με αυτό το ιδιότυπο τέλος πάντων, lockdown. Κοιτάξτε, εγώ αυτό που είπα ότι αν είναι να τελειώσουμε τον ιό σε 15 μέρες, να τα κλείσουμε σε 15 μέρες, ναι, αυτό είπα ουσιαστικά. Απλά αυτό που βλέπω τώρα είναι ότι τιμωρείται όλος ο νομός, ενώ όπως είπατε κι εσείς, σε μερικά σημεία υπάρχουν οι κυψέλες μόλυνσης και ίσως εκεί θα έπρεπε να δώσουμε το μεγαλύτερο βάρος. Δυστυχώς στην Ελλάδα είμαστε, τα ισοπεδώνουμε όλα, άρα όλος ο νομός πρέπει να πληρώσει αυτό το τίμημα. Κύριε Ελευθερίου, θεωρείτε ότι κακός ο Δήμος Σερβιών και ο Δήμος Βελβεντού μπαίνουν σε ένα ολικό lockdown με βάση και τις αρχικές εκτιμήσεις? Τα διαβάσατε και εσείς από το πρωί, είμαι βέβαιος. Φαινόταν ότι θα μπουν μόνο οι τρεις άλλοι δήμοι. Κακώς μπήκατε σε lockdown, πιστεύετε εσείς και το βλέπετε? Ακούστε με, δεν μπορώ να πω κακώς ή καλώς, δεν μπορώ να πω ότι είμαστε σε καλή ή σε κακή κατάσταση. Αυτό που εγώ θέλω να πω είναι ότι πρέπει να τελειώσουμε επιτέλους με το κακό, με τον ύπουλο αυτόν ιό. Και αυτό που είπα και στη σύσκεψη ήταν, αν θα πρέπει όλη η Ελλάδα να κλείσει για 15 μέρες, ας κάνουμε 15 μέρες όπως κάνουν το είπα χαρακτηριστικά, όπως οι μαθητές κάνουν διακοπές 15 μέρες τα Χριστούγεννα, να προμηθευτούμε ό,τι μπορούμε να προμηθευτούμε και να κλείσουμε και να τελειώσουμε. Αν είναι να τελειώσουμε, αν δεν ξέρουμε πώς θα τελειώσουμε τον ιό, νομίζω ότι απλά γινόμαστε πειραματόζα και στην προκειμένη περίπτωση εμείς είμαστε ένα πειραματόζο, έχουμε φάει σφαλιάρες της γέφυρας, σφαλιάρες μεταλλευτικές, σφαλιάρες από το lockdown τώρα. Νομίζω ότι κοντά στα ξερά καίγονται και τα χλωρά στην προκειμένη περίπτωση. Εννοείται την ευρύτερη περιοχή, εννοείται. Σερβίων και Βελβεντού. Ναι, την ευρύτερη περιοχή. Γιατί οι υγειονομικές τουλάχιστον συνθήκες από αυτά τουλάχιστον που γνωρίζω εγώ, από όσα λίγα γνωρίζω, γιατί δεν ενημερωνόμαστε κι εμείς, ότι δεν πιστεύω ότι θα έπρεπε να πάμε για συνολικό lockdown. Από εκεί και πέρα, εγώ αυτό που είπα είναι το συνολικό lockdown να πέσει σε όλη τη χώρα. Δεν μπορεί να απομονώσει ένα νομό, μια περιοχή. Είμαστε σε δύο μήνες και θα πάμε σε μια ακόμη εβδομάδα. Δεν είναι απλά να βάζουμε μέτρα. Πρέπει να τα τηρούμε. Αλλιώς δεν έχει κανένα νόημα. Τι συνολικό, ας το κάνουμε lockdown στο τετράγωνο. Έχετε τις πρώτες αντιδράσεις ενδεχομένως από συμπολίτες σας και κυρίως εμπόρους ή δεν ξέρω εγώ, άλλα επαγγέλματα που άνοιξαν, κομμωτήρια, βιβλιοπολία, δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Να σας πω την αλήθεια, είμαι σε μάθημα τις τελευταίες 5 ώρες και δεν το αντιλήφθηκα, αλλά σίγουρα υπάρχουν αντιδράσεις. Γιατί υπάρχουν αντιδράσεις ή γιατί μέτρα παίρνουμε και αποτελέσματα δεν βλέπουμε, δυστυχώς. Μάλιστα. Μάλιστα. Ευχαριστούμε κύριε Δήμαρχε. Να είστε καλά. Καλό κουράγιο σε όλους. Καλό βράδυ. Ψύχρεμη αντίδρασή του Δημάρχου. Ναι.